Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Η κυβέρνηση με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Εξυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ» επιχειρεί τεχνιέντος να πείσει τους εργαζόμενους ότι εδραιώνει με αυτόν τον τρόπο τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα στο σύστημα προσλήψεων. Το παρουσιάζει απλά ως μια τεχνοκρατική διαδικασία μόνο και μόνο για να χαθίσει ένα μετροέπεια των διακηρύξεων και να θολώσει το ταξικό του πρόσημο. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, με το χαρακτήρα, το ρόλο και την αποστολή του αστικού κράτους. Συχνά πυκνά η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα βέβαια αναφέρονται σε ένα πιο αποτελεσματικό κράτος. Αυτό το κράτος όμως δεν μπορεί παρά να υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη και μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες κρίσης, περιμένοντας μια ανάκαμψη όταν και αν έρθει. Επαγγέλλονται φιλολαϊκό, ηθικό, αδιάφθορο αστικό κράτος ή κράτος για όλα τα γούστα. Φιλολαϊκό κράτος ή ουδέτερο κράτος, με τα μονοπόλια όμως και την αστική τάξη στην εξουσία, ούτε υπήρξε ιστορικά, ούτε και πρόκειται να υπάρξει. Αν δεν αλλάξει η εξουσία, εάν δεν ανατραπεί δηλαδή αυτό το σύστημα, αν η οικονομία δεν περάσει στα χέρια του λαού, αν δεν κινείται με γνώμονα τις ανθρώπινες ανάγκες, δεν πρόκειται να υπάρξει φιλολαϊκό κράτος. Το μόνο φιλολαϊκό κράτος που μπορεί πραγματικά να κατακτήσουν οι λαοί είναι αυτό το εργατικό σοσιαλιστικό κράτος που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Πιο αποτελεσματικό αστικό κράτος σημαίνει πιο ταξικό, δηλαδή πιο ευνοϊκό για την άρχουσα τάξη και ακόμη πιο αντιλαϊκό και πιο αυταρχικό για τους εργαζόμενους. Σε ένα τέτοιο κράτος και σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το Κίνημα Αλλαγής, όλα τα άλλα κόμματα που υποστηρίζουν το σύστημα. Η κυβέρνηση κοροϊδεύει και αποπροσανατολίζει. Την ίδια στιγμή που ακολουθεί πολιτική μηδενικών διορισμών και οι περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 για τη μισθοδοσία ορίζουν καθαρά ότι δεν θα γίνουν διορισμοί, την ίδια στιγμή φέρνει αυτό το νομοσχέδιο για το πώς θα διορίζει. Η κυβέρνηση πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους νόμους Βερναρδάκη και Κατρούγκαλου. Επιχειρεί μια σειρά θεσμικές αλλαγές για να οργανωθεί και να λειτουργήσει πιο επιτελικά το αστικό κράτος, με τις ανάλογες προσαρμογές στον κρατικό μηχανισμό, με γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, διαιώνιση της ομοιρίας εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ικανοποιώντας και θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης, όξυνση των αντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήματος και κλιμάκωση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που τρέχουν στην περιοχή μας και ευρύτερα. Από αυτή την άποψη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστια ευθύνη που έρχεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Άνοιξε την όρεξη της Νέας Δημοκρατίας για ακόμα πιο επιθετική αντιλαϊκή πολιτική και για αντιδραστικές αλλαγές στο δημόσιο. Γι' αυτό και σήμερα ακόμα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε σχεδόν απολύτως τίποτα, δεν είπε σχεδόν τίποτα για το νομοσχέδιο. Γι' αυτό και σήμερα επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα ανεβάζοντας τους τόνους μιας κλασικής, υποκριτικής, παραπλανητικής και αποκρουστικής κοκορομαχίας για να κρύψει τη συμφωνία του επί της ουσίας με το σχέδιο νόμου. Είναι πραγματικός στοιχοδιοκτισμός να λέει ότι καταψηφίζει επί της αρχής αλλά ψηφίζει επί των άρθρων διότι τα θεωρεί σημαντικά. Με το σχέδιο νόμου η κυβέρνηση λέει ότι συνεχίζει τον ΑΣΕΠ, ενισχύει μάλλον τον ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ, κυρίες και κύριοι, περιβάλλεται με το φωτοστέφανο της ανεξάρτητης αρχής από όλους. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, το ίδιο λένε, και αυτό διότι μια τέτοια προσέγγιση διευκόλυνε διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις. Το ΑΣΕΠ κινείται αυστηρά στο προκαθορισμένο πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο της εκάστοτε κυβέρνησης και επί της ουσίας λειτουργεί ως τμήμα του κρατικού μηχανισμού. Γι' αυτό το λόγο δεν υπόκειται σε κυβερνητικό έλεγχο, άλλωστε είναι περιττό, παρά μόνο σε δικαστικό και σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, πράγμα το οποίο αφενός δεν μπορείτε να αποφύγετε και αφετέρου με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν σας δημιουργεί και κανένα πρόβλημα. Το ΑΣΕΠ δεν είναι κάποια ανεξάρτητη αρχή, αλλά είναι βαθιά εξαρτημένο από τις αντιλαϊκές πολιτικές όχι μόνο των κυβερνήσεων,
αλλά και των υπερεθνικών οργανισμών. Μάλιστα, στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της αποστολής του ΑΣΕΠ υλοποιεί έρευνες, δράσεις, προγράμματα εθνικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων υπερεθνικών οργανισμών. Το ΑΣΕΠ χρεώνεται ρόλο τοποτηρητή στην πράξη για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, για την απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου με βάση και τη συνταγματική απαγόρευση, το γνωστό άρθρο 103 του Συντάγματος, που από κοινού ψήφισαν όλοι μαζί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής και αρνήθηκαν να υιοθετήσουν πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετική τροπολογία αλλά και την αίτηση που έκαναν, την επιστολή που κατέθεσαν τα 150 ομοσπονδίες και τα σωματεία του Δημοσίου. Συνεπώς, η επικινδυνότητα και η αντεργατικότητα του παρόντος σχεδίου νόμου είναι δεδομένες για τους εργαζόμενους. Είναι μεταρρύθμιση που οδηγεί σε απόλυτο έλεγχο του προγραμματισμού των μόνιμων θέσεων εργασίας στο Δημόσιο με βάση τους στόχους και τους περιορισμούς που θέτει το μεγάλο κεφάλαιο. Τα περί αξιοκρατίας γύρω και εξ ονόματος αυτής είναι άνευ ουσίας και για να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους. Το νομοσχέδιο δεν έχει καμία σχέση με την αξιοκρατία. Το αντίθετο μάλιστα. Άλλωστε, αξιοκρατία και συνέντευξη δεν συμβιβάζονται. Δεν μπορούν να πάνε μαζί. Τα κριτήρια προσλήψεων που θεσμοθετεί το νομοσχέδιο με τον πανελλαδικό διαγωνισμό και τη συνέντευξη ή αλλιώς δομημένη συνέντευξη, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, είναι ουσιαστικά κριτήρια αποκλεισμού κάποιων. Επεκτείνεται ο κόφτης της λεγόμενης συνέντευξης σχεδόν σε όλο το δημόσιο, ενώ μέχρι σήμερα ήταν μόνο στην επιλογή των στελεχών. Η κυβέρνηση φτιάχνει όχι ένα κράτος δικαίου και αρίστων, όπως ισχυρίζεται, αλλά της κοινωνικής αδικίας και των αρεστών της. Η σκοπή και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι σαφής. Στο εξής, όσοι έχουν κίτρινο χαρτί στον κρατικό μηχανισμό δεν θα προσλαμβάνονται και θα είναι ανεπιθύμητοι. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά παραπέμπει σε νόμους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύουν την εργασία σε δημόσιους υπαλλήλους που εμφορούνται από ριζοσπαστικές ιδέες. Σας θυμίζω τον νόμο Μπορούσερ Μποτ, αν καλά το διατύπωσα, στη Δυτική Γερμανία το 1956, όταν έθεσε εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα και απαγορεύοντας τους κομμουνιστές να εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί και σε άλλα επαγγέλματα. Χιλιάδες αριστεροί έχασαν τη δουλειά τους ή δεν μπόρεσαν ποτέ να εργαστούν στα απαγορευμένα επαγγέλματα. Αυτό το άθλιο καθεστώς από τότε μέχρι σήμερα δεν μεταβλήθηκε θεαματικά. Υπάρχει και σήμερα, μέχρι και σήμερα, με την αιτιολογία ύποπτη για αντισυνταγματικές δραστηριότητες. Μάλιστα, αυτή η πολιτική από ένα σημείο και μετά εγγενιάστηκε και από σοσιαλδημοκράτες, την οποία την εφαρμόζουν μέχρι και σήμερα σε συνδικάτα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ελέγχουν εάν κάποιο μέλος ή στέλεχος δηλώσει κομμουνιστικής ταυτότητας, αυτόματα διαγράφεται, διότι από το καταστατικό απαγορεύεται η συμμετοχή των ανατρεπτικών. Γι' αυτό και τα αριστερά συνδικαλιστικά στελέχη ποτέ δεν δηλώνουν κομματική ιδιότητα, κατάσταση που μέχρι σήμερα. Κάτι που ισχύει, επαναλαμβάνω, μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο είναι αντιδραστικό, είναι ταξικό και επικίνδυνο και σας καλούμε να το αποσύρετε εδώ και τώρα. Αυτό απαιτεί και το συνδικαλιστικό κίνημα. Στην ουσία πρόκειται για μια διαδικασία υποκειμενικού και όχι αντικειμενικού χαρακτήρα και κριτηρίων, ούτως ώστε να αποκλείονται από το δημόσιο τομέα όσοι και όσες δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις απαιτήσεις της καθεστικής τάξης πραγμάτων. Και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η υποβάθμιση με το παρόν σχέδιο νόμου προς χάριν της δομημένης συνέντευξης επεκτείνεται και στα τυπικά προσόντα, στο πτυχίο, στο μεταπτυχιακό, στο διδακτορικό, αφού αυτά πλέον λογίζονται μόνο ως προσάυξηση και μάλιστα με συντελεστές χαμηλής βαρύτητας, στην παραπάνω βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εξεταζόμενος από τον πανελλήνιο διαγωνισμό. Ως προς τη βαθμολογία των υποψηφίων, ορίζονται ως συντελεστές βαρύτητας 50% για την εξέταση γνώσεων και 50% για τη δοκιμασία δεξιοτήτων, υποβαθμίζοντας έτσι τη βαρύτητα των γνώσεων έναντι των
δεξιοτήτων και ξεδιάτροπα, χωρίς δισταγμό και με ανορθολογικές θεωρίες, εδώ μέσα ακούγονται απόψεις ότι οι δεξιότητες έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία και βαρύτητα από ότι το πτυχίο, το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Ντροπή σας. Οι νομοτεχνικές που φέρατε, κύριε Υπουργέ, δεν αλλάζουν σε τίποτα τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Αντίθετα, θα έλεγα, το κάνουν και χειρότερο. Μετονομάζεται τη διαδικασία της συνέντευξης δομημένη συνέντευξη. Τι σημαίνει όμως δομημένη συνέντευξη? Στην πράξη σημαίνει τράπεζα θεμάτων, την οποία θα την ορίζει η κυβέρνηση. Πού είναι λοιπόν το αδιάβλητο της διαδικασίας που μας τσαγκουρνάτε? Φέρνετε ένα καραμπινάτο, διαβλητό σύστημα προσλήψεων. Στην πραγματικότητα, αντί για τεστ, αντί για το τεστ προσωπικότητας, το οποίο αποσύρθηκε, αρχικά ήταν αυτό, μετά τη γνωστή κατακραυγή, επεκτείνει τη δομημένη συνέντευξη πέραν της επιλογής των στελεχών διοίκησης και στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή στις θέσεις κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Επεκτείνει επίσης τη δομημένη συνέντευξη και στους εργαζόμενους επιθητεία, την αφαιρείται με βάση τις νομοτεχνικές από τους δημοσίους υπαλλήλους που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ύστερα από την πίεση και την κατακραυγή που δεχτήκατε, αλλά επιφυλάσσεστε για το μέλλον. Μια συνέντευξη, της οποίας το πλαίσιο και το περιεχόμενο περικλείει από την αποδοχή του συντάγματος, της νομιμότητας μέχρι τη διαχείριση κρίσης. Αυτή λοιπόν η συνέντευξη, της οποίας το πλαίσιο και το περιεχόμενο περικλείει από την αποδοχή του συντάγματος, της νομιμότητας μέχρι και τη διαχείριση κρίσεων, αν συμμετέχει σε απεργίες, σε καταλήψεις δημοσίων κτηρίων, σχολείων, παράνομες δημόσιες συναθρήσεις, συμπεριφορά του δημόσιου υπαλλήλου εντός και εκτός της υπηρεσίας και πάρα πολλά άλλα. Και μόνο γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν δικαιούται για να ομιλεί για αξιοκρατία, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διατήρησε το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την επιλογή στελεχών στο δημόσιο. Η βαρύτητα της ατομικής συνέντευξης για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό είναι 35%, ενώ για τους επιθητεία η συνέντευξη είναι μέχρι 1.200 μόρια τη στιγμή που το διδακτορικό πρημοδοτείται με 500 μόρια. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με ένα νομοσχέδιο που κινείται από κόφτη σε κόφτη και από φωτογραφική διάταξη σε φωτογραφική διάταξη. Τόση αξιοκρατία. Ακόμα και στις διατάξεις για τον προγραμματισμό θέσεων των ατόμων με αναπηρία, τις προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας, τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης προσωπικού ατόμων με αναπηρία, αποκαλύπτεται πλέρια η υποκρισία της κυβέρνησης, όταν όχι μόνο βάζει εμπόδια στο δικαίωμα της εργασίας των αναπήρων με τα ποσοστά αναπηρίας ή το κριτήριο της προϋπηρεσίας, αλλά και το γεγονός ότι έχουν σταματήσει οι προκηρύξεις θέσεων. Η ανεργία μαστίζει πολύ περισσότερο τα άτομα με αναπηρία, θεωρώντας τα ως ανθρώπους ενός κατώτερου Θεού. Όπως υποκρισία ήταν και όλα τα μέχρι σήμερα νομοθετήματα, όπως και επί ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος για την ίση μεταχείριση, που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν τα ποσοστά των προσλήψεων. Κυρίες και κύριοι, στα δίκαια αιτήματα που θέτει στην πρώτη γραμμή ο αγώνας όλων των υγειονομικών, περιλαμβάνεται και αυτό της αναγκαίας μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων. Αυτή τη στιγμή οι συμβασιούχοι στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι 16.000, δηλαδή περίπου το 30% του συνόλου των εργαζομένων. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται συνέχεια σε σχέση με τους μόνιμους υπαλλήλους. Αν υπολογίσουμε τις συνταξιοδοτήσεις, οι κενές οργανικές θέσεις προσεγγίζουν τις 30.000. Οι ανάγκες αυξάνονται ταυτόχρονα και εσείς, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αρνείστε τις μόνιμες προσλήψεις. Αυτό δηλαδή που παρατηρείται στον τουρισμό με τις 14 διαφορετικές συμβάσεις ευελιξίας ως ένα σημείο συμβαίνει και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, επικουρικοί του COVID, ο ΑΕΔΙΤΕΣ, επικουρικοί που προσλήφθηκαν πριν από το COVID, συμβασιούχοι του ΕΟΔΗ, μαθητεία, εργολαβικοί και τώρα τελευταία και οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές. Ο κατακαιρματισμός και ο κοινωνικός αυτοματισμός που καλλιεργούν οι κυβερνήσεις, δίνοντας κάθε φορά παρατάσεις σε διαφορετική μερίδα εργαζομένων, επιδιώκουν εκτός των άλλων να φέρουν τον έναν εργαζόμενο απέναντι στον άλλον. Η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που πέρασε έδωσε ένα χρόνο παράταση, αλλά με κάποια ψηλά γράμματα πάνω στα οποία πατούν οι διοικητές των νοσοκομείων για επικουρικούς σε σύντηση,
φύλαξη, καθαριότητα, αφού τους δίνεται η επιλογή να προχωρήσουν αν θέλουν σε εργολάβους. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά στα νοσοκομεία της χώρας. Όλο αυτό εντάσσεται στην πολιτική που θέλει τα νοσοκομεία να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ως επιχειρήσεις, όπου η μισθοδοσία των εργαζομένων θα εντάσσεται στη χασούρα ή στο κέρδος τους. Όλοι αυτοί οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι καλούνται χωρίς εξειδίκευση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και μόλις αποκτήσουν εμπειρία οδηγούνται στην απόλυση. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, διαχρονικά ακολουθούν την ίδια πολιτική που είναι κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και τώρα επιμένει στη μοριοδότηση αυτών των εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ, ενώ έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα ότι οι περισσότεροι οδηγούνται στην απόλυση. Και αν θεωρείτε ότι σας αδικούμε στην κριτική που σας κάνουμε και για να μην μας προβοκάρετε ότι τάχα τα παραπέμπουμε όλα στη Δευτέρα παρουσία, σας δόθηκε η ευκαιρία με την τροπολογία που καταθέσαμε πριν τις γιορτές και την απορρίψατε και αφορούσε την άμεση μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων με το πρόγραμμα του ΑΕΔ στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, οι οποίοι δουλεύουν αλληλεπώς εδώ και 4 χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Δημόσιο Τομέα Υγείας. Κυρίες και κύριοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αγωνίζεται υπέρ ενός αντικειμενικού και με μετρήσιμα κριτήρια συστήματος επιλογής στα πλαίσια μιας κρατικής δημόσιας διοίκησης που βασική αποστολή της θα είναι να υπηρετεί μια ανάπτυξη σε όφελος του λαού και κατ' επέκταση τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα. Κάθε άνθρωπος, κάθε νέος άνθρωπος, είτε έχει απολυτήριο λυκείου, είτε μιας επαγγελματικής σχολής, είτε έχει τελειώσει τα ΤΕΗ ή τα ΕΗ, είτε έχει κάνει μεταπτυχιακά είτε διδακτορικό, δικαιούται δουλειάς, θέση εργασίας, μόνιμης, με ένα καλό μισθό. Από αυτή λοιπόν τη θέση ξεκινάει το ΚΚΕ. Απορρίπτουμε αυτό που λένε πρώτα θα πιστοποιήσουμε αν ο εργαζόμενος έχει ικανότητα και μετά θα μπει σε μια δουλειά. Είναι το πρόσχημα για να δικαιολογηθεί η αδιοριστία. Ποιος δεν θυμάται υπουργό κυβέρνησης που ανέφερε ότι την ευθύνη για την ανεργία την έχει ο άνεργος που δεν ξέρει να κάνει σωστά τις αιτήσεις στον ΟΑΕΔ. Το δικαίωμα λοιπόν για δουλειά ανήκει σε όλους. Αυτός που είναι τεμπέλης, αυτός που δεν θέλει να δουλέψει, δεν θα πάει να ψάξει για δουλειά. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ανεργία από τεμπελιά. Δεν υπάρχει θελημένη ανεργία. Είναι καθαρά πολιτικό το ζήτημα. Από αυτή την άποψη δεν δεχόμαστε να υπάρχουν τα δήθεν λεγόμενα αξιοκρατικά κριτήρια, διότι με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται το εξής πράγμα. Κρύβεται η ανεργία και εμφανίζεται ότι η δουλειά είναι θέμα ευκαιρίας. Να είσαι ικανός, να έχεις ικανότητες, να έχεις προσόντα για να βρεις δουλειά. Και κρύβεται το ζήτημα ότι το πρόβλημα της ανεργίας είναι κοινωνικό, πολιτικό και όχι ατομικό. Οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, κυρίες και κύριοι, έχουν τα χάλια τους. Είναι υποστελεχωμένες, λειτουργούν και υπολειτουργούν. Ο κόσμος ταλαιπωρείται επειδή ακριβώς η κυβέρνηση υποβαθμίζει συνειδητά και δεν καλύπτει τα κενά που υπάρχουν σε αυτές με διορισμούς. Το ΚΚΕ δεν θα πέσει στην παγίδα ούτε της μοριοδότησης, ούτε το παζαρέματος και διαφόρων άλλων προτάσεων που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, τα άλλα κόμματα. Εμείς δεν θα διαμορφώσουμε άποψη σαν αυτή που λέει η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, ότι οι καλοί και άξιοι προσλαμβάνονται και οι ανάξιοι μένουν απ' έξω. Ακόμα και η όποια μοριοδότηση με ένα αμέτρητο κατάλογο υποκειμενικών κριτηρίων, είναι σίγουρο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμβασιούχων θα μείνει χωρίς μονιμοποίηση και θα συνεχίζεται η ομοιρία τους. Σήμερα λοιπόν το ζητούμενο είναι νέες θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες, με πλήρη εργασιακά συνταξιοδοτικά δικαιώματα, σε νέους παραγωγικούς κλάδους με βάση τις σύγχρονες και ολοένα αυξανόμενες λαϊκές ανάγκες. Να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος από 8 ώρες σήμερα να γίνει 7 και 6 για όλους και όχι αυτό που επιχειρείτε, την κατάργηση του 8ωρου, καλά έτσι και αλλιώς έχει καταργηθεί, και να το φέρετε στο 10ωρο και μάλιστα με απλήρωτες υπερορίες. Να μειωθεί το όριο συνταξιοδότησης, 60 στους άντρες και 55 στις γυναίκες. Και όταν λέμε μειωμένο ωράριο δεν εννοούμε τη μερική απασχόληση. Όταν το 1886 οι εργάτες έδιναν τη ζωή τους για το 8ωρο, πείτε μου, είναι πολυτέλεια σήμερα να έχουμε δουλειά 6ωρη και 7ωρο, να έχουμε πενθήμερο, όταν η παραγωγικότητα της εργασίας έχει ανέβει?
Είμαστε λοιπόν με τους εργαζόμενους, όχι από λόγους φιλοφροσύνης, αλλά γιατί και η υποστημονική ανάλυση και η παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά και το πώς βλέπουμε εμείς την εργατική δικαιοσύνη, μας οδηγούν να λέμε ναι, μπορεί να έχουν όλοι θέσεις δουλειάς με καλό μισθό και ελεύθερο χρόνο. Και αυτό μπορεί να γίνει και να συνδυάζεται απόλυτα και με την ανάπτυξη της χώρας και της οικονομίας. Το ΚΚΕ ζητά από την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το έκτρωμα, έστω και την τελευταία στιγμή. Αν δεν το κάνει, προφανώς καταψηφίζουμε, το καταγγέλουμε και καλούμε τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να τεθούν σε θέση μάχης, σε κοινό μέτωπο. Στο χέρι τους είναι να προσπεράσουν τα ψευτοδιλήμματα, το φόβο και τις απειλές με τα οποία προσπαθούν να τους βάλουν στο χέρι τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την υπουργική τροπολογία, και να κλείσω με αυτό, την υπουργική τροπολογία για την παράταση της προθεσμίας επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη που λύγει 15 του μήνα, του Γενάρη τώρα, και δίνεται η παράταση μέχρι τέλος του 31/1/2021. Είναι γεγονός, κύριε Πρόεδρε, ότι κινδυνεύουν 35.000 δανειολήπτες πρώτης κατοικίας με πληστηριασμό, εάν δεν δοθεί αυτή η παράταση. Εμείς θα πούμε ναι, αλλά θεωρούμε ότι αυτή η παράταση που δίνει η κυβέρνηση είναι μια κοροϊδία. Δηλαδή μια παράταση 15 ημερών. Όταν η ίδια η πλατφόρμα έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, όταν οι δημόσιες υπηρεσίες, και αναφέρουμε σε χτηματολόγιο, στις ΔΟΗ, στο υποθηκοφυλάκιο, ακόμα και οι τράπεζες υπολειτουργούν, όταν έχουν ανασταλεί όλες οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες και οι μόνες που εξαιρούνται είναι αυτές των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Άρα λοιπόν θεωρούμε απόλυτη κοροϊδία αυτή την τροπολογία. Δώστε τη δυνατότητα σε εύλογο χρονικό διάστημα, και αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι και μέχρι ένα εξάμηνο, 7-8 μήνες, ένα χρόνο, να δοθεί δυνατότητα στους εργαζόμενους να προετοιμάσουν τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού. Ευχαριστώ. Έχουμε καταθέσει και μια τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για την ένταξη των απορριφθέντων λόγω παραβόλου διαφόρων προκηρύξεων του 19 και του 20 στους προσωρινούς και οριστικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ. Και για αυτή την τροπολογία καλούμε και τους υπόλοιπους να τη στηρίξουν και το Υπουργείο να την κάνει αποδεκτή, και αναλυτικά θα τοποθετηθεί άλλος βουλευτής της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Ευχαριστώ.